Παιδιά, καλημέρα και καλώς ήρθατε στα vlog μας. Δεν φωνάζω πολύ, γιατί είναι πολύ πρωί, είναι 7 η ώρα. Ξύπνησα λίγο νωρίτερα γιατί ήθελα να δω πώς θα, ξέρεις, μήπως καθυστερήσω με την κάμερα να τραβάω τη ρουτίνα μου, αλλά τελικά δεν καθυστέρησα. Και τώρα έχω μισή ώρα. Δηλαδή, εντάξει, μου λείπει απλά να ντυθώ. Βάφτηκα και έχω φτιάξει λίγο τα μαλλιά μου, έφτιαξα ένα καφέ, έφτιαξα ένα πρωινό. Αυτά συνήθως όταν δεν προλαβαίνω τα παίρνω μαζί μου στο αμάξι και ξέρεις, τρώω εκείνη την ώρα μέχρι να πάω στη δουλειά για αυτά τα 5 λεπτά. Αυτό, ξεκινάνε τα vlog μας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη χαρά μου, δεν νιώθω είχα άγχος. Αλλά είμαι ενθουσιασμένη γιατί πρώτη φορά το κάνω. Γενικά κάθε μέρα ένα vlog για 25 μέρες. Έχουμε και advent calendar, θα σας τα δείξω μόλις γυρίσω. Το θέμα είναι ότι σήμερα και άλλες 2 μέρες της εβδομάδας εγώ είμαι σπαστό. Είμαι πρωί και απόγευμα. Που εμένα εντάξει, το κάνω πολύ καιρό, δεν με ενοχλεί καθόλου πια. Το έχω συνηθίσει μπορώ να πω. Αλλά σε εσάς τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα δείχνω αυτές τις μέρες. Σήμερα ξεκινάμε με αυτή τη μέρα. Καλό μήνα να σας πω, γιατί εσείς το βλέπετε αυτό πρώτο του μήνα, να έχουμε έναν τέλειο μήνα, να πάνε τα πράγματα καλύτερα και με τον κορονοϊό και με όλα και θα πάνε. Αυτά, καλό μήνα να έχουμε και θα σας δείξω πράγματα ουσιαστικά το μεσημέρι που θα γυρίσω. Θα ανοίξω το advent calendar. Τώρα δεν τα δίνω πρωί-πρωί γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα, θέλω να τα χαίρομαι. Πάντα δηλαδή και πέρσι θυμάμαι τα άνοιγα ενώ γύρναγα, οπότε πρωί-πρωί. Και θα κάνω... Δεν ξυπνάει κανείς. Ήθελα να με τραβάς. Ναι, θα ξυπνήσεις. Εντάξει. Είσαι ξυπνήσει, σου πάρω να φας. Μαδαμίτσα. Ξύπνα καλέ. Έχει και είναι βροχερός ο καιρός σήμερα. Λοιπόν παιδιά, σχόλασα για τώρα, ξαναπάω το απόγευμα και γυρνάω σπίτι να ανοίξουμε το advent calendar. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, θέλω πολύ να δω τι έχουμε μέσα πραγματικά. Λοιπόν, τώρα πάμε πάρω το λεωφορείο να γυρίσω στο σπίτι. Θα τα πούμε λογικά από το σπίτι. Επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε για τη μάσκα. Τη μάσκα την έχω πάρει από ένα φαρμακείο εδώ στην Γλυφάδα, το οποίο δεν έχει ηλεκτρονικό κατάστημα. Οπότε θα σας αφήσω απλά τη διεύθυνση από κάτω, εντάξει. Είναι όντως ωραία. Εν τω μεταξύ, ο καιρός δεν πάει καλά, πραγματικά. Τώρα έχει βγάλει ήλιο, βλέπετε. Είναι λες και είμαστε καλοκαίρι. Εντάξει, έχει κάποια μαύρα σύννεφα. Αλλά δεν βρέχει. Εντάξει, μου αρέσει να βρέχει, αλλά τι να κάνουμε. Ψυχαλίζει. Ρε, δεν πάμε καλά σήμερα. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει όσο βρέχει. Σπίτι, 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 σπίτι. Λοιπόν, να ανοίξουμε πρώτα τις μανταμίτσες. Το νούμερο 1. 100 χρόνια θα κάνω για να το βρω. Α, όχι.
Ένα. Έχει 4 λιχουδιές, οι οποίες λέει είναι από beef. Έλα, μανταμίτσα. Μαγικό σφυκό σφυκό κατευθείαν. Για να δούμε αντίδραση. Έλα. Πρέπει να το δείτε αυτό. Έλα. Θες. Το μυρίζει πολύ καλά όπως όλα πρώτα. Και θα το αφήσω κάτω στο χαλί για να το φάει. Σε έβαλα και τα τέσσερα. Για να δούμε αν θα τα φάει, παιδιά. Ελάτε. Πλάκα μου κάνεις. Τι θες την κάμερα. Α, δεν τα φάγει. Καλά, θα τα φάει σε λίγο. Μπορεί γιατί έχει φάει τώρα. Για φάτα. Φέιλ. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Αυτή έχει βρει μία μύγα έξω. Η οποία θα ασχολούμαστε όλη τη μέρα, θα τα φάει. Θα το δει. Εγώ θα τα αφήσω εδώ πέρα και θα σας τρέξω σε λίγο. Οπότε ωραία αυτό. Πάμε Νίξ. Νίξ, 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 Νίξ. Λοιπόν, Νίξ νούμερο 1. Να το. Ου, κόκκινο. Κόκκινο γραγιόν. Λοιπόν, είναι από τα ΜΑΤ. Από τη ΜΑΤ σειρά είναι μικρό μέγεθος. NYX Professional, το Perfect Red. Ωραίο. Λοιπόν, τώρα πάμε στις Body Shop. Για να ανοίξουμε και Body Shop. Ελάτε να βρούμε το νούμερο 1 τώρα μαζί. Ένα-ένα. Το νούμερο 1. Να το. Εδώ είναι. Πώς το βγάζεις τώρα αυτό με το ένα χέρι στην κάμερα. Να το. Λοιπόν, εδώ πέρα γράφει Des Millions. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, έτσι με το ένα χέρι. Okay. Α, μία κρέμα για τα χέρια σε καρύδα. Αυτή την έχω ξαναπάρει κατά φορές, είναι τέλεια. Γενικά οι κρέμες χεριών Body Shop είναι τέλειες, αλλά αυτή είναι ακόμα πιο τέλεια. Οπότε αυτά. Λοιπόν, τώρα τη Skinder. Σκέφτηκα να μην το ανοίξω. Θα το ανοίξω το βράδυ, για το Γρηγορή, το βράδυ έτσι θέλουμε και ένα γλυκάκι. Και θέλω να τον ανοίξω με τον Γρηγόρη αυτό, γιατί αυτός δεν έχει πάρει κάποιο calendar και νιώθω άσχημα. Οπότε θα το ανοίξω με τον Γρηγόρη το βράδυ αυτό, να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, παιδιά, έτοιμοι. Βάλαμε και βραστό αυγό, τρίψαμε καροτάκι, μπρόκολα, ρακά.
Γενικά ότι υλικά έχετε και πιστεύετε ότι ταιριάζουν. Αυτό είναι πανεύκολο και πάρα πολύ γρήγορο. 10 λεπτά το πολύ. Σχολάσα. Ήρθα να με πάρει. 8 η ώρα. Σπίτι. Και έχει πάει η ώρα 9:44 και έχω μοντάρει το βίντεο μέχρι εδώ, πάλι καλά, και θέλω να σας δείξω πραγματικά κάτι που το πήρα στα γενέθλιά μου. Μου το πήρε ο Γρηγόρης βασικά. Και είναι τέλειο, είναι κάτι που ήθελα καιρό και το σκεφτόμουν, γιατί έλεγα μωρέ μήπως δεν χρειάζεται, μωρέ είναι έξτρα. Όντως είναι έξτρα. Και όντως έχεις κάτι παρόμοιο στο σπίτι σου. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν kit μέσα στο δωμάτιο, εδώ στο μπουντουάρ μου. Λοιπόν, μην τα πολύ λέω, είναι beauty fridge, είναι ψυγείο για τις κρέμες σου, για τις μάσκες σου. Αρχικά, παιδιά, η ανακούφιση που δίνει μία κρύα μάσκα δεν τη δίνει τίποτα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Καταρχήν, εκτός ότι okay, τα συστατικά όπως ρετινόλι, βιταμίνες και όλα αυτά που έχουν μέσα οι κρέμες, άμα δεν τα έχεις σε δροσερό μέρος, εξασθενούν γρηγορότερα. Ένα αυτό. Οπότε όταν τα έχεις μέσα σε ειδικά ψυγιάκι, εννοείται ότι κρατάει περισσότερο, έτσι σου μένει περισσότερο σαν προϊόν. Ένα. Τώρα, εγώ πια με τη μάσκα που χρησιμοποιούμε βάζω λιγότερα πράγματα, αλλά βάζω καλύτερα πράγματα. Τι εννοώ? Αρχικά βάζω σίγουρα νύχτα τα πράγματα και μόνο. Δηλαδή εγώ χρησιμοποιώ μια τέλεια κρέμα που θα σας τη δείξω και θα πάθετε πλάκα. Είναι gel κρέμα για το πρόσωπο. Λοιπόν, και την έχω μέσα στο ψυγιάκι. Είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ η κρέμα είναι από Uriage, κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Είναι gel night cream και πραγματικά, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θα σας τη δείξω, είναι έτσι. Πραγματικά είναι τέλεια κρέμα. Το πρωί το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ ενυδατωμένο. Είναι σαν βελούδο το πρόσωπο μετά το πρωί. Και έχω παρατηρήσει ότι από τότε που τη βάζω και στο ψυγείο, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα στο ψυγιάκι. Λοιπόν, παιδιά, το ψυγιάκι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το κατσιτάκι είναι πολύ ωραίο, γιατί έχω βάλει όλες τις μάσκες της Απιβίτα που έχω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα σας τις δείξω στα γρήγορα. Είναι αυτή εδώ για τα μαλλιά. Είναι η καλύτερη μάσκα μαλλιά που έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά. Είναι με υαλουρονικό. Έχουμε μάσκα για τα μάτια. Μάσκα καθαρισμού με την πράσινη άργυλο και με την αλόη που δίνουν πάρα πολύ ενυδάτωση. Οπότε αυτές τις έχω εδώ πέρα και είναι μάσκες που χρησιμοποιώ γενικά πιο πολύ. Μετά έχω αυτή την υπέροχη, δεν υπάρχει καλύτερη κρέμα για το σώμα. Πραγματικά, αρχικά δεν θέλω να σχολιάσω το πώς μυρίζει. Μυρίζει μπισκότο, μυρίζει κακάο, μυρίζει σοκολάτα, μυρίζει ό,τι. Γενικά αυτή την κρέμα σώματος, άμα την έχετε δοκιμάσει, αξίζει. Την πουλάνε στα Sephora. Ξέρω ότι είναι λίγο πιο ακριβή από τις κανονικές κρέμες σώματος, αλλά πραγματικά, παιδιά, δηλαδή, τι να σας πω, ενυδατώνει το δέρμα κατευθείαν, μυρίζει για πάντα, ξέρω εγώ, μέχρι να τα ξανακάνεις τους μυρίζει. Και αυτό το πιο ωραίο είναι ότι δεν αφήνει λιπαρό το δέρμα και το αφήνει υπερβολικά ενυδατωμένο. Αυτό είναι τέλειο. Μετά είναι η κρέμα για τα μάτια που χρησιμοποιώ από το L'Oréal. Είναι η Ultra Night Cream για τα μάτια. Okay. Μετά είναι ο όρος σκονταλή που το χρησιμοποιώ συνήθως πριν από μακιγιάζ. Είναι Beauty Elixir. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος ορός.
Και όλα αυτά τώρα, να ξέρετε, διατηρούνται καλύτερα μέσα στο ψυγείο. Και επίσης είναι τέλειο να τα βάζεις κρύα. Είναι το μισελέ εδώ από Απιβίτα. Αυτό δεν το έχω ανοίξει ακόμα για να το δοκιμάσω. Λοιπόν, εδώ έχουμε από Αβέν την Repair Cream, η οποία είναι τέλεια για εγκάβματα, για κάποιο σημάδι. Γενικά είναι μια κρέμα αναδόμησης, τη χρησιμοποιώ πάρα μα πάρα πολύ, είτε σε σπυράκι είτε σε έγκαυμα, σε τέτοια πράγματα. Την έχω πάρει και την έχω ξαναπάρει 100 φορές, είναι η καλύτερη κρέμα για τέτοια πράγματα, πιστεύω. Μετά, το τέλειο που έχω και χρειάζεται ψυγείο αυτό, είναι αυτή η μάσκα. Λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει πιο ξεκούραστο για τα μάσκα, για τα μάτια μάσκα, δηλαδή πραγματικά ξεπρίζονται τα μάτια, μειώνουν τους μαύρους κύκλους, δηλαδή πραγματικά βοηθάει πάρα πάρα πολύ τέτοιου είδους μάσκα και να τη βάζετε στο ψυγείο και να τη βάζετε. Οπότε αυτή την έχω εδώ. Και μετά έχουμε ακόμα μία κρέμα της Avène. Μία κρέμα για το βράδυ, αυτή δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα γιατί θέλω να τελειώσω πρώτα την άλλη, να τη φοράω να αλλάξω εδώ τη στολεριά, την Ultra Night που είναι και αυτή τέλεια. Και μετά είναι ο ροζ από The Ordinary, είναι με το γυαλουρονικό που το χρησιμοποιώ σαν primer συνήθως. Και τελευταίο είναι εδώ πέρα το ρόλερ για το πρόσωπο και για τα μάτια είναι αυτό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και εννοείται ότι άμα τα αυτά είναι κρύα βοηθάει να καλύτερα και στη ροή του αίματος στο πρόσωπο και στο μασάζ του προσώπου, οπότε σίγουρα έχω και αυτό μέσα στο ψυγιάκι. Να σας πω ότι το ψυγιάκι είναι από πλαίσιο, κοστίζει 30 με 40 ευρώ νομίζω, 35 κάπου εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο, με έχει βολέψει πάρα πολύ σίγουρα. Μόνο του λίγο πλην είναι ότι αυτόν ήχο που ακούτε, αυτό τον ακούω όλο το βράδυ. Βέβαια δεν έχω συνηθίσει πια, αλλά στην αρχή είναι λίγο σπαστικό. Αυτός ο ήχος ακριβώς. Αυτός. Αλλά πραγματικά, παιδιά, είναι τέλειο, τέλειο γκατζετάκι και δώρα αν θέλετε να το κάνετε, είναι τέλειο σε μια έτσι που της αρέσει και περιποίηση και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Πάω μέσα για να δω και λίγο το γρήγορο, δεν τον έχω δει καθόλου σήμερα, σχεδόν. Θέλουμε να δείξουμε και την Kinder και να φάμε κάτι για βράδυ, θα δούμε. Τι θέματα, Μίτσα. Θα ανοίξουμε Kinder. Έλα να ανοίξουμε. Τραβά. Τι, εγώ το φάω. Ναι. Μωρό. Πού είναι? Ανάψες φωτιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα να το ανοίξουμε. Τους να το τραβάς. Ναι. Το ένα, να το. Αυγουλάκι θα είναι, είμαι σίγουρη. Τι θα είναι αυγουλάκι, θα είναι κίντερ σοκολάτα. Τι θα είναι? Κίντερ σοκολάτα. Αυγουλάκι. Μισό-μισό. Βλάκα σε κανονικά είναι. Έλα, φάτε να μας πεις πώς φαίνεται. Φάτε να μας πεις πώς φαίνεται. Μισό-μισό. Εντάξει. Τρώω τι εγώ. Ωραία. Σαν αγγουλάκι Kinder κανονικό. Αγγουλάκι Kinder κανονικό. Λοιπόν, παιδιά, αποφάσισα γρήγορα να παραγγείλουμε κάτι. Να κάτσουμε λίγο στο τζέκι να ξεκουραστούμε και θα κοιμηθούμε. Το κλείνω το vlog μας εδώ πέρα. Συμφωνείς? Ναι. Γιατί? Για να φάμε. Λοιπόν, κλείνω το vlog μας εδώ πέρα για να το μοντάρω και να ανέβει αύριο το πρωί που θέλει. Λοιπόν, οπότε εμείς τα λέμε αύριο, στο αυριανό vlog μας.